Μια μέρα με πολύ μπάσκετ είχαν την ευκαιρία να περάσουν οι μικροί αθλητές και αθλητρίες της καλαθοσφαίρισης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αφού ύστερα από το κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής, δύο κορυφαίοι αθλητές του μπάσκετ επισκέφτηκαν την Αλεξανδρούπολη και χάρισαν μοναδικές στιγμές στους μικρούς πολίτες του Δήμου. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσαρτσαρής, αφού προπόνησαν το πρωί της Τετάρτης τους μικρούς αθλητές και τις μικρές αθλήτριες, μαθαίνοντάς τους τα μυστικά της καλαθοσφαίρισης, το απόγευμα της ίδιας μέρας στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης διηγήθηκαν στα παιδιά τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει με την ενασχόλησή τους με το μπάσκετ. Στο τέλος της εκδήλωσης μοίρασαν αυτόγραφα σε μικρούς και μεγάλους, ενθουσιάζοντας τους παρευρισκόμενους, καθώς κανένας δεν έφυγε παραπονεμένος με τους μικρούς αθλητές να περιγράφουν στην κάμερα της Δέλτα τηλεόρασης τα συναισθήματά τους. Νιώθω πάρα πολύ ωραίο που είδα το είδωλό μου για πρώτη φορά και εύχομαι να το ξαναδώ ξανά και να γίνεται σαν εκείνο. Και τι κρατάς εδώ? Κρατάω τις υπογραφίες από τα είδωλά μου που δεν θα το πετάξω, θα να το έχω για όλη τη ζωή μου. Όταν μεγαλώσεις θέλεις να γίνεις μπασκετμπολίστας? Τώρα το σκέφτομαι, άμα γίνω μπασκετμπολίστας σε ποδοσφαιριστής. Είμαι περισσότερο στο να είμαι μπασκετμπολίστας. Και νομίζω πως είμαι πάρα πολύ καλός. Τι έχεις μαζί σου, τι έχεις φέρει σήμερα μαζί σου εδώ? Έχω φέρει τη σημαία του Παναθηναϊκού που μου την υπόγραψε ο Διαμαντίδης και τη φανέλα μου. Πώς νιώθεις? Νιώθω υπέροχα που συναντάω το ειδωλό μου, δηλαδή τον κύριο Διαμαντίδη. Όταν μεγαλώσεις θα γίνεις ένας μπασκετμπολίστας? Ναι. Σου αρέσει πάρα πολύ? Πολύ. Τι είναι αυτό που αγαπάς πιο πολύ στο μπάσκετ? Αυτό που αγαπώ πιο πολύ στο μπάσκετ είναι η συνεργασία. Χαίρομαι γιατί έχω πάρει αυτόγραφα από τον Διαμαντίδη και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πώς σου φαίνεται το μπάσκετ? Τέλειο και δεν θέλω να σταματήσω ποτέ. Τι αγαπάς πιο πολύ σε αυτό? Ότι ο Διαμαντίδης έδωσε πληροφορίες για να είμαστε χαρούμενοι στο μπάσκετ. Πιστεύεις ότι μεγαλώνοντας θα μπορέσεις να γίνεις ένας καλός παίκτης? Αν δεν σταματάς ποτέ, μπορείς να γίνεις καλύτερος και μια φορά μπορείς να παίξεις και σε ομάδες μεγαλύτερες από τον κόσμο. Εντάξει, θα ήθελα να τους μοιάσω, είναι τόσο καλή. Παίζεις μπάσκετ? Ναι, παίζω. Είσαι σε ομάδα? Στην Ολυμπιάδα. Θέλεις μεγαλώνοντας να γίνεις μπασκετμπολίστα? Φυσικά. Το σχολείο όμως? Εντάξει. Θα πρέπει να είμαστε και καλοί μαθητές. Εντάξει, ναι. Είσαι καλός μαθητής? Mm. Να θυμάσαι πρώτα το σχολείο και μετά το μπάσκετ. Ναι, σίγουρα. Ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Θεόδωρος Βουρδόλης ανέφερε ότι ήταν ένα ευχάριστο διήμερο εκδηλώσεων για όλα τα παιδιά των σχολείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά δύο μεγάλους αθλητές της καλαθοσφαίρισης και να μάθουν μέσα από αυτούς για το άθλημα που τόσο αγαπάνε. Βρισκόμαστε σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπου έχουμε την ημερίδα στο πλαίσιο της δράσης που διοργανώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην πόλη μας τον Δημήτρη του Διαμαντίδη, τον Κώστα του Τσαρτσαρή, τον coach Μίσα και τον Νίκο Σταυρόπουλο, εμβληματικές μορφές του μπάσκετ και την παλιότερης και νεότερης γενιάς. Ένα διήμερο εκδηλώσεων για τα παιδιά, αφού όλα τα παιδιά των σχολείων μέσα στο κλειστό γυμναστήριο του Μιχάλης Παρασκευόπουλος έχουν δυνατότητα να τους δουν, να τους μιλήσουν, να τους ακούσουν. Πριν λίγο στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου υπήρξαν πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από τα παιδιά προς τους καλεσμένους μας. Νομίζω ότι είναι ένα ιδιαίτερα χαρούμενο διήμερο αθλητικό που αφορά το μπάσκετ και το ότι τα παιδιά μας είχαν την ευκαιρία να δουν αυτούς τους ανθρώπους από κοντά, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους αυτόγραφα στην τελική στιγμή. Οπότε νομίζω ότι καλύπτουμε σιγά σιγά και την ανάγκη του μπάσκετ στην πόλη μας με δράσεις οι οποίες σαν και αυτήν αλλά και άλλες που έρχονται